Επανερχόμεθα λοιπόν και λέμε ότι εσείς θεωρείτε βέβαια ότι την κυβέρνηση την ανέτρεψαν οι πρώην σύντροφοί σας, έτσι δεν είναι? Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, υπάρχουν ορισμένα... Οι πρώην σύντροφοί σας λένε ότι εσείς προδώσατε τις αρχές σας. Σωστά. Ακούστε κύριε οικονομέα, εγώ θα μιλήσω προσωπικά σήμερα. Δεν έγινα σε 24 ώρες μνημονιακή. Δεν έχω φάει τόνους, δακρυγόνα. Σε όλες τις κινητοποίησεις του ελληνικού λαού, σε περήφανες διαδηλώσεις και νίκες, όπως το άρθρο 16, για να γίνω σε 24 ώρες μνημονιακή, δεν υιοθετώ το μνημόνιο, κύριε οικονομέα. Δεν το υιοθετώ και στόχος μου είναι ο ταχύτατος, όπως και της κυβέρνησης, της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ο ταχύτατος απεγκλωβισμός από το μνημόνιο και αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα απαλύνουν τις μεγάλες πληγές που ανοίγει και το τρίτο μνημόνιο στον ελληνικό λαό. Με αυτή την έννοια δεν έχω καμία σχέση με όλο το παλιό κατεστημένο που μας έφερε μέχρι εδώ, πολιτικό κατεστημένο, και νομίζω δεν έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ καμία σχέση. Μισό λεπτό. Λέγατε όμως ότι είχατε μία λύση να μην ξαναφέρετε το μνημόνιο. Έτσι εκλεγήκατε. Βεβαίως, γι' αυτό και πάμε σε εκλογές σήμερα. Γιατί έγινε μια δραματική ανατροπή, η οποία από τη μια έφερε το δίκαιο του λαού μας στο προσκήνιο, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, το δίκαιο του λαού μας, ώστε να μιλάει όλη η ανθρωπότητα για πραξικόπημα. Δεν μπορεί να μιλάει όλη η ανθρωπότητα για πραξικόπημα και εμείς να λέμε ότι φέρατε ένα μνημόνιο. Έγινε λοιπόν ένα πραξικόπημα εναντίον του ελληνικού λαού και εναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή έπρεπε και να τιμωρηθεί και να λιδωρηθεί και να γίνει στο τέλος ότι όλοι είμαστε ίσια και όμοια. Δηλαδή το παλιό και το νέο και το παλιό κατεστημένο. Συγγνώμη, ο Λαφαζάνης σας τιμωρεί.